Παρασκευή μεσημέρι και έχουμε ξεκινήσει για μια τριήμερη εκδρομή. Μαρία, για πού όμως? Πάμε στα Τζουμέρκα! Στο πρώτο μέρος της εκδρομής μας ξεκινήσαμε από την Αθήνα, περάσαμε τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, περπατήσαμε πάνω στο γεφύρι της Άρτας, κάναμε μια μικρή στάση στο χωριό Πλατανούσα, είδαμε το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, τακτοποιηθήκαμε στο δωμάτιό μας, γνωρίσαμε την παρέα που μας ακολούθησε σε αυτή μας την εκδρομή, είδαμε ζώα στο δρόμο, καθίσαμε πάνω σε ένα πέτρινο γεφύρι και στο τέλος επισκεφτήκαμε την Ιερά Μονή Κιπίνας. Μετά την Ιερά Μονή Κιπίνας, κατευθυνόμαστε στο χωριό Καλαρίτες. Θα αφήσουμε το αυτοκίνητό μας στην είσοδο του χωριού και θα περπατήσουμε στα καλλιτερίμια του χωριού. Οι Καλαρίτες είναι ορεινός οικισμός που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές της Πίνδου του νομού Ιωαννίνων στην Ήπειρο. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του νομού, 56 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων. Υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, είναι χτισμένη στο χείλος της απότομης χαράδρας που καταλήγει στον ποταμό Καλαρίτικο, σε υψόμετρο 1200 μέτρων. Στην κεντρική πλατεία του χωριού θα βρούμε το αρχοντικό της κυρίας Κατερίνας, χτισμένο το 1872, η οποία ήταν δασκάλα του χωριού, όπου με δική της πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει αντικείμενα του 17ου και του 18ου αιώνα, παραδοσιακές στολές, φωτογραφίες της κοινωνικής και αγροτικής ζωής και μεγάλο ιστορικό αρχαιακό υλικό με έγγραφα και σφραγίδες των προηγούμενων αιώνων. Πόσα πρόβατα έχεις, μωρέ? Φάχο. 20. 20 πρόβατα μόνο. Γελάδες έχεις? Έχουμε και γελάδες. Γελάδες. Έχουμε και γελάδες. Μπράβο. Πώς δεν πήγε καλά η σουδιά? Κοίτα εδώ μια άλλη που έσπαξα προχτές. Θα μας ξαναγήσει στο σπίτι της και σε μια άλλη εποχή, ενώ στο συμπαθητικό μαγαζάκι της θα βρούμε χειροποίητα δωράκια, ασημένια κοσμήματα και διακοσμητικά οικιακά είδη. Το χωριό διαθέτει μια πολύ όμορφη πλατεία, αμφιθεατρικά χτισμένη σαν να είναι ανοιχτό υπαίθριο θέατρο. Στην περιήγησή μας θα δούμε ότι πρωταγωνιστούν τα άφθονα νερά, οι πέτρινες βρύσες, τα παραδοσιακά καλλιτερίμια και τα όμορφα πέτρινα αρχοντικά. Επίσης να αναφέρουμε κάτι που ίσως λίγοι γνωρίζουν. Ο παγκοσμίου εμβέλειας οίκος Μπούλγαρη οφείλει την επιτυχία του στον ιδρυτή της επιχείρησης, τον Καλαριτινό Βούλγαρη. Το 1884 ο Σωτήριος Βούλγαρης, στα 24 του χρόνια, ανοίγει το πρώτο κατάστημα με τη βοήθεια συνεταίρου στην οδό Via Αντικοντότη, στο κέντρο της Ρώμης, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Καθίσαμε να ξεκουραστούμε και να πιούμε μια πορτοκαλάδα στο καφενείο Άκανθος του κυρίου Ναπολέοντα, το οποίο είναι ένα αυθεντικό καφενείο παντοπολείο εποχής με τα εμπορεύματα στα ράφια, ξύλινο πάτωμα, τραπεζάκι και καρέκλες γύρω από μια ξυλόσωπα. Ψηλά στο χωριό διακρίνεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χτισμένη στα 1480, με αξιόλογο τέμπλο και τοιχογραφίες.
πάμε στα πράγματα για φαγητό. Πάμε στα πράγματα για φαγητό. Να πούμε δύο λόγια για τους Καλαρίτες. Ναι. Το είναι ένα χωριό παραδοσιακότατο. Η πλατεία του χωριού ήταν πανέμορφη. Πήγαμε, περπατήσαμε κιόλας λίγο στο χωριό. Αξίζει να πάτε να δείτε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Βλέπετε αμφιθεατρικά όλο το χωριό από ψηλά. Και να πούμε και κάτι που δεν το κάναμε εμείς, θα το κάνουμε την επόμενη φορά. Ακριβώς, ναι. Το μονοπάτι που ενώνει τους Καλαρίτες με το Σιράκο. Είναι μια μισή ώρα, πήγαινε, μια μισή ώρα γύρνα, γιατί πρέπει να ξαναγυρίσεις πάλι. Είναι βατή διαδρομή, εγώ την έχω κάνει, δύο φορές ήδη. Είναι βατή διαδρομή, το συστήνουμε να πάτε στην ουσία. Κατεβαίνεις στο Φαράκι και ξανεβαίνεις και είσαι στο Σιράκο. Επίσης όμορφο χωριό, θα πάμε να το δούμε αύριο το Σιράκο. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, αυτή τη στιγμή πάμε Μαρία για φαγητό. Πάμε να φάμε. Τα Πράματα είναι ορεινό κεφαλοχώρι του νομού Ιωαννίνων, αποτελεί έδρα της ομώνυμης τοπικής κοινότητας και ανήκει στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 840 μέτρων, στους πρόποδες της Τρογκούλας και απέχει από τα Ιωάννια 58 χιλιόμετρα και 66 χιλιόμετρα από την Άρτα. Αρκετοί κάτοικοι των Πραμάτων συμμετείχαν ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Είναι ένα ζωντανό χωριό με περίπου 1500 μόνιμους κατοίκους. Στην κεντρική πλατεία θα συναντήσουμε την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το στολίδι του χωριού, η οποία είναι χτισμένη τον 16ο αιώνα. Μαρία, πες μου την εμπειρία σου από το φαγητό. Φάγαμε. Εδώ στην πλατεία είναι ο Μπούτζας. Είναι ακριβώς πίσω από την Εκκλησία εδώ της Αγίας Παρασκευής. Περνάμε εδώ δίπλα της τώρα. Εντάξει. Φοβερό φαγητό. Το προτείνουμε σε όλους όσους έρθετε εδώ στο χωριό. Πραγματικά μόνο ο βοσκός μας ξέφυγε. Ακριβώς. Η πλατεία στα Πράματα εδώ ενδείκνεται και για καφεδάκι μετά. Έχει ένα μεγάλο πλάτανο και ακριβώς από κάτω από τον πλάτανο έχει τραπεζάκια. Πιστεύω το καλοκαίρι εδώ πέρα θα είναι φανταστικά. Αυτή την περίοδο τώρα ίσως το να χρειάζεται και λίγο μια ζακετούλα. Ναι, Μαρία. Χρειάζεται. Ναι. Ανακαλύψαμε μαγαζί με χειροποίητα γλυκά. Τρίγωνο, φλογές, αμυγδαλωτά, τάρτα, αμύγδαλο, τάρτα, καρύδι, τάρτα με φρούτα και όλα τα υπόλοιπα είναι τα ψιού. Δηλαδή, γαλακτομπούρεκο, εκμέκα νταΐφι, όλα αυτά τα έχετε τα ψάκια. Θέλω μία απ' όλα, Μαρία. Εγώ λέω να πάρουμε. Μία απ' όλα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο χωριό Μελισσουργή, εκεί που είναι η βάση μας για μια μικρή περιήγηση. Η Μελισσουργή είναι χωριό του νομού Άρτας, χτισμένο σε υψόμετρο 850 μέτρων στις πλαγιές των Τζουμέρκων. Είναι το βορειότερο χωριό του νομού και απέχει από την πόλη της Άρτας 72 χιλιόμετρα και από τα Ιωάννια 65 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την παράδοση, η ονομασία του χωριού σχετίζεται με την εργατικότητα των κατοίκων,
καθώς αυτοί, λόγω των σκληρών συνθηκών διαβίωσης, ανέκαθεν ήταν εργατικοί σαν τις μέλισσες. Παιδιά, πού έχουμε έρθει τώρα? Τους μελισσοργούς! Είμαστε μελισσοργούς και έχει και εδώ ένα γεφύρι. Έχει ένα καταράχτη. Πέτρινο γεφύρι εδώ και ένα καταράχτη από κάτω, δεν ξέρω αν ακούγεται. Και τώρα συνεχίζουμε και θα ανεβούμε πάλι πάνω στο χωριό, θα πάμε στην πλατεία, η οποία ήταν όμορφη με τρία πλατάνια. Γεια! Η δεύτερη μας μέρα στα Τζουμέρκα τελειώνει. Μείνετε συντονισμένοι για να δείτε το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκδρομής μας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι και... Θα τα πούμε σύντομα!